Ξανά μαζί για καλό σκοπό, όπως είναι και το σύνθημα της αντικαρκινικής εταιρείας Τρικάλων. Και η πρόεδρος της αντικαρκινικής εταιρείας Τρικάλων, η κυρία Μαρία Κανάρα, είναι μαζί μας και την πετυχαίνουμε σε εφημερία. Γεια σας. Α, από το χειρουργείο κατευθείαν ή για το χειρουργείο? Γεια σας, από κυρία Κανάρα. Από το χειρουργείο κατευθείαν. Από το χειρουργείο κατευθείαν. Πάντως τελειώσατε, δεν... Τέλειωσα, ναι, αλίμονο. Αν δεν είχα τελειώσει, δεν θα ήμουν εδώ. Είναι βέβαιο. Ναι, θα ήταν, εντάξει, δεν θα το θέλαμε και εμείς να είστε σε μια τέτοια συνθήκη. Λοιπόν, δύο χρόνια μετά, λοιπόν, όλα μας τα ορίζει ο κορονοϊός. Δύο χρόνια μετά, λοιπόν, πέμπτη βράδυ στις 9 στο Θεσσαλή Summer, είναι αυτό το γκάλα που θα χρηματοδοτήσει, για να τα λέμε με ένα ρεαλισμό τα πράγματα, τις δράσεις σας, που είναι σημαντικές, και πάμε να δούμε ποιες είναι οι δράσεις σας. Καταρχήν, καλησπέρα στους ακροατές σας και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Μετά από τρία χρόνια πέρασαν την τελευταία φορά, την τελευταία μας εκδήλωση, δύσκολα χρόνια υπό το καθεστώς του κορονοϊού, το οποίο δυστυχώς στο θέμα του καρκίνου έστειλε πίσω πάρα πολλά πράγματα, γιατί υπό το βάρος αυτής της επιδημίας καθυστέρησαν προληπτικοί έλεγχοι, έτσι, επαγρύπνηση όσον αφορά τους ασθενείς, πολλά πράγματα. Ξανά μαζί όμως, μετά από δύο χρόνια, ευτυχώς, η ιατρική πάντα μας δίνει λύσεις. Μας έδωσε λύσεις και στο θέμα του κορονοϊού και ελπίζουμε ότι σε κάποια χρόνια θα μας δώσει λύσεις και στο θέμα του καρκίνου. Ξανά μαζί για να... Να ανοίξουμε μια μικρή γρήγορη παρένθεση σε αυτό, επειδή ακούσαμε προσφάτως για αυτό το πείραμα που έγινε και απέδωσε σε όλους τους εθελοντές για τη θεραπεία ενός συγκεκριμένου καρκίνου. Έχουμε μια πρόοδο έτσι και αλλιώς στην επιστήμη σε σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Έχουμε πάψει πια να λέμε η ανίατη ασθένεια κλπ. Όχι ότι δεν νικά ανθρώπους, νικά δυστυχώς πάρα πολλούς, τους σκοτώνει, αλλά είμαστε πιο κοντά στο να πούμε ότι θα είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες ζωής παρά θανάτου στην επίθεση του καρκίνου στις ζωές μας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Να μιλήσω για τον καρκίνο του μαστού, μια και είναι και το αντικείμενό μου και το θέμα με το οποίο ασχολούμαι, η εξειδίκευσή μου. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, γιατί πρώτον έχουμε τη δυνατότητα σε αυτή τη φάση να κάνουμε πρώιμη διάγνωση. Ακόμα και σε δύσκολες επιθετικές μορφές καρκίνου, αν γίνει μια διάγνωση πάρα πολύ νωρίς, είναι σχεδόν απόλυτα αντιμετωπίσιμες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το επιπλέον όπλο που έχουμε πέρα από την πρώιμη διάγνωση είναι και οι στοχευμένες θεραπείες. Τώρα πια δεν υπάρχουν συνταγές για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες, οι οποίες εξατομικεύουν το κάθε θεραπευτικό σχήμα ανάλογα με το προφίλ της ασθενούς, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε καρκίνος. Έτσι έχουμε επιτύχει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ίαση. Δηλαδή, υπάρχουν μορφές καρκίνου του μαστού σε πρώτο στάδιο, οι οποίες έχουν ίαση πάνω από 98%, που νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που για πολύ λίγες νόσους στην ιατρική θα μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε ακόμη πιο κοντά. Όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, είμαι αισιόδοξη και θέλω να πιστεύω ότι σε 10-15 χρόνια από τώρα ίσως αποτελεί απλώς ένα κακόνειρο, μια ανάμνηση, ένα λίμα στα λεξικά της ιατρικής και όχι μια νόσος η οποία ταλαιπωρεί τόσο κόσμο. Μέχρι τότε όμως θα είμαστε κοντά στους καρκινοπαθείς, θα τους στηρίζουμε και θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Η δράση της αντικαρκινικής εταιρείας είναι και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Σε πανελλαδικό επίπεδο στηρίζουμε προγράμματα έρευνα, στηρίζουμε κατασκευή κοιτώνων για τους καρκινοπαθείς, οργανώνουμε προληπτικούς ελέγχους, οργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε τοπικό επίπεδο είμαστε πιο κοντά εδώ, στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία, στους ασθενείς που έχουν πρόβλημα, που πρέπει να οργανώσουμε τις εξετάσεις τους, πρέπει να οργανώσουμε τις θεραπείες τους, να σταθούμε κοντά τους με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να διευκολύνουμε όλη αυτή τη μάχη του που δίνουν με μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμίζουμε, βράδυ Πέμπτη, σε δύο μέρες από σήμερα, στις 9 στο Θεσσαλή Summer, μαζί σας και ο χορευτικός όμιλος Τρικάλων. Πάντα και το τρικαλινό συγκρότημα οι Teasers, που τους αγαπάμε πολύ και τους στηρίζουμε πολύ. Ο χορευτικός όμιλος, ο οποίος θα έχει δρόμενα πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ έτσι όμορφα. Πιστεύω τα κορίτσια έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά όπως πάντα. Και περιμένουμε με πολύ αγάπη τον κόσμο, με πολύ αγάπη
όλοι μετά από 3 χρόνια για καλό σκοπό, γιατί είπαμε ότι θα τα καταφέρουμε. Σε λίγα χρόνια θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Πολύ καλή επιτυχία. Γεια σας, κυρία Καναρά. Ευχαριστώ και πάλι, την καλησπέρα μου. Γεια σας. Να είστε καλά.